Ζάρπα Radio 89,6. Εδώ είμαστε, αγαπητές μου και αγαπητοί μου, και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Όλα εντάξει. Όλα καλά, όλα έχουν πάει πολύ καλά. Δύναμη, ήταν... Και το βιβλίο, μια χαρά. Ναι, ναι. Και κόσμο είχαμε. Και πώς θα βλέπετε τα πράγματα, Υπουργέ? Κοιτάξτε, θα τη βγάλουμε μέχρι τις εκλογές. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, αντικειμενικά είναι δύσκολο, είναι μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που γίνεται με τα σπίτια και τα funds, είναι μεγάλο πρόβλημα να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Άρα χρειάζονται άμεσες απαντήσεις από τις, τουλάχιστον από τις προοδευτικές κυβερνήσεις, και για τα βραχυπρόθεσμα, δηλαδή πώς αντιμετωπίζεις το άμεσο πρόβλημα του πολίτη, αλλά και να βάλεις την οικονομία, την κοινωνία και πια και τη δημοκρατία σε άλλη βάση, για να επιβεβαιωθεί ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη. Είναι μεγάλο το επίτηκο. Μεγάλο, Ναι, έτσι νομίζω. Είμαστε δηλαδή με την πλάτη στον τοίχο, όπως πραγματεύεται και το βιβλίο σας? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα όπως ήταν το 2015, αλλά ούτε και το 2010 και το 2012, για να είμαι ειλικρινής, και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις αυτό. Δηλαδή, έχει αλλάξει η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι σε μια καμπή, δεν έχει καμιά σχέση με τη λιτότητα και με το πώς αντιμετωπίστηκε η Ελλάδα σαν μια ιδιαίτερη περίπτωση, πώς παραδειγματισμό. Δεν μας δίναν καμιά σημασία, Υπουργέ. Δηλαδή μας είχαν να μην πω τώρα καμιά λέξη που... Δηλαδή τώρα έχει και το Ταμείο Ανάκαμψης, ασχέτως άμα η κυβέρνηση δεν το χρησιμοποιεί, όχι με τον καλύτερο τρόπο. Τα δίνουν στους δικούς τους. Στους δικούς τους και χωρίς κάποια διαβούλευση. Τίποτα. Δηλαδή εδώ είσαστε στην Κρήτη. Ο αντίστοιχος, ο Ντράγκη, που δεν είναι και κανένας κομμουνιστής αριστερός. Ο Ντράγκη, τι λέμε τώρα. Γι' αυτό λέω. Όταν πήγε και διαβουλεύτηκε. Γιατί αυτό λέει η οδηγία της, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ που πήγαν τα λεφτά, που τα έδωσε ο Σκυλακάκης. Το έβαλε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Έβαλε τα λεφτά να είναι μέσα από τις τράπεζες. Οπότε είναι δύσκολο για πολλές επιχειρήσεις. Ναι. Υπάρχουν λύσεις γι' αυτό. Άλλες χώρες πήγαν τα λεφτά μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Και τι κάνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα? Μια αναπτυξιακή παίρνει ένα μέρος του ρίσκου, άρα αυξάνεται η παράμετρος που μπορεί να δανείσει ακόμα και οι τράπεζες, οι συστημικές τράπεζες. Εδώ τίποτα. Το δώσαμε στις μεγάλες επιχειρήσεις και όποιος. Και αυτοί δίνουν όπου θέλουν. Κοιτάξτε, το αρχικό παράπτυμα, η αρχική αμαρτία, να το πούμε αυτό, ήταν η έκθεση Πισαρίδη. Γιατί από εκεί καταλάβαμε ότι η ανασυγκρότηση του αστικού καπιταλισμού, όπως το καταλαβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πισαρίδης, ήταν να φύγουν οι μικρομεσαίοι. Παρόλο όλο αυτό το αφήγημα. Ναι, εμείς... Συγγνώμη, αλλά και εσείς τους μικρομεσαίους, σαν κυβέρνηση, τους τσακίσατε, κύριε Τσακαλώτη. Δεν νομίζω τους τσακίσαμε. Δεν τους βοηθήσαμε όσο θα μπορούσαμε. Αν δείτε, εγώ στο βιβλίο, αν δείτε στο βιβλίο, υπάρχουν τα στοιχεία για. Κόβουμε το κοινωνικό ιστό σε 4/4. Αν πάρουμε το τρίτο πιο πλούσιο, όχι πιο πλούσιο, αλλά όχι το κάτω μισό, το πάνω μισό. Αυτή τι είναι. Ανάμεσα 10 και 14, μια μεσαία οικογένεια, το πάνω μέρος της μεσαίας τάξης έχασε 5-6.000. Mm-hmm. Αυτό είναι διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή μετά από τους φόρους, και σε εμάς κέρδισαν 600 ευρώ. Λίγα, αλλά μην πούμε τώρα ότι εμείς τους τσακίσαμε. Γιατί για να το πεις ότι τσακίσανε, θα πρέπει να, και αυτό το λέει το βιβλίο, για να πεις ότι τους τσακίσανε, πρέπει να πεις ότι το 2015 είχε ολοκληρωθεί η δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Μα πώς? Γιατί αφού δεν είχε ολοκληρωθεί η δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Άρα παρόλο που εμείς διαπραγματευτήκαμε χαμηλότερα πλεονάσματα, χρειαζόταν να αυξηθούν και άλλοι φόροι. Αλλά αυτό δεν ήταν επειδή είχαμε έναν έρωτα με τους φόρους. Όχι, έρωτα με τους φόρους δεν είχατε. Ναι, θα έλεγε κανείς όμως ότι δεν φορολογήσατε τόσο πολύ το μεγάλο κεφάλαιο και τα ρίξατε στους μικρομεσαίους. Κάναμε μεγάλες προσπάθειες. Αλλά... Μας τσάκισε και το ΣΤΕ. Δηλαδή είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα να βγάλουμε. Που είχε μια Μη μου λέτε ΣΤΕ, γιατί μου έρχεται ο Άριος Πάγος που προχτές. Ναι, όχι. Εδώ η ευθύνη ήταν Συμβούλιο της Επικρατείας. Συμβούλιο της Επικρατείας. Να το πούμε αυτό. Ναι. Τι γίνεται εκεί με αυτή την κατάσταση? Τώρα δηλαδή, με αφήσατε να ολοκληρώσω γιατί όχι, πρέπει να είμαστε πρώτα. Πείτε. Okay, γιατί είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα διασταύρωσης καταθέσεις με προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις.
και βγάλαμε πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή και το ΣΤΕ είπε ότι δεν σας επιτρέπω να ψάξετε πριν από το 12. Θα έλεγε κανείς ότι δεν είχατε και πιερακάκι εσείς, ο οποίος έχει κάνει θαύματα. Αφενός έμαθα ότι και οι Ιαπωνέζοι τον θέλουν για να του δώσει τεχνογνωσία. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Τι σχολιάζετε πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, προφανώς είναι ένας ικανός άνθρωπος και έχει κάνει κάποια πράγματα. Αλλά πολλά από τα πράγματα τα είχαμε ετοιμάσει εμείς. Μερικά από τα πράγματα τα έχει κάνει αυτός. Αλλά νομίζω ότι έχει αλλάξει τον ιστό της Ελλάδας μόνο ο Πυρακάκης. Όχι, μην τρελαθούμε κιόλα. Ακριβώς. Να έρθουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα με τους πληστηριασμούς. Τι θα γίνει πλέον, δεν θα μείνει τίποτα? Δεν έχουμε δει ακόμα τη απόφαση και δεν έχουμε δει και τη δικαιολογία, δηλαδή την υποστήριξη της απόφασης, για να το πούμε αυτό. Αλλά το όλο αφήγημα της κυβέρνησης ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε τα funds, δεν στέκει, γιατί όσο ήμασταν εμείς δεν υπήρχε κανένας πληστηριασμός μέχρι το 19 λαϊκής και μεσαίας τάξης. Νομίζω ότι και με τον νόμο Σταθάκη επεκτάθηκε αυτό. Ακριβώς. Και δεν είχαμε και στην πρώτη κατοικία στους επιχειρηματίες. Ακριβώς. Βάλαμε και τους επιχειρηματίες. Παρόλο που το Δονουτού είπε να υποστηρίζεται μόνο σπίτια 60.000 και μισόδημα του ΚΕΑ, δηλαδή οι φτωχότεροι των φτωχών, εμείς το αυξήσαμε αυτό στο 200.000 και με εισόδημα 30.000. Αλλά το βασικό είναι, δεν μπορεί ο κύριος Σταϊκούρας να μας λέει ότι ο κύριος Τσακαλώτος θα έδωσε στα funds. Αυτός δεν έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Τώρα πια ναι. Αυτός δεν μπορεί να νομοθετεί. Αυτός δεν νομοθέτησε για το πτωχευτικό που έχει όχι την έννοια της αναδιάρθρωσης των χρέων, να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια, αλλά της ρευστότητας. Αυτός μπορεί να κάνει μια πλατφόρμα που να πηγαίνουν πρώτα εκεί, να αναγκαστεί η τράπεζα να διαπραγματευτεί και μετά βλέπουν τι θα κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν όμως? Το κάνουν γιατί μέσα στην ανασυγκρότηση του αστικού καπιταλισμού, έτσι πως το καταλαβαίνει ο κύριος Πισαρίδης και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι το μεγάλο ψάρι πρέπει να φάει το μικρό ψάρι. Δεν θα μείνει τίποτα στην Ελλάδα, έτσι κύριε Τσακαλώτη. Είναι πολύ επικίνδυνο και γι' αυτό, αν θυμάστε, ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι το καλοκαίρι είχε κάνει 7-8 εκδηλώσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την υγεία, για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η τελευταία εκδήλωση το καλοκαίρι ήταν για το δικαίωμα στη στέγαση. Άρα το δικαίωμα της στέγασης είναι, έχουμε υπογράψει, ξέρετε, διεθνείς συνθήκες που λένε ότι η στέγαση είναι δικαίωμα. Η Ελλάδα ως σωστό, χώρα έχει υπογράψει. Είναι αυτό. Και άρα πρέπει και άμεσα να βοηθήσουμε με δόσεις και άμεσα να βοηθήσουμε με πλατφόρμες που για να αναδιαρθρώσεις το χρέος σου, αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα να κάνουμε μια τράπεζα στέγης, να ξαναβρεθεί η έννοια της κοινωνικής στέγασης. Γιατί όλες οι λύσεις της κυβέρνησης είναι αγορές. Δηλαδή, τι λέει, δίνει δάνεια να κερδίζουν οι τράπεζες για να αγοράσουν κάποια. Όλα μέσω τραπεζών. Άρα, αγοραία λύση. Ναι. Εμείς λέμε ότι μπορούμε άμεσα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλά συγχρόνως πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά το θέμα της στέγασης και να έχουμε μια τράπεζα στέγασης που έχουν χιλιάδες σπίτια που είναι παντού στην Ελλάδα που δεν εκμεταλλεύονται, μερικά μεγάλο ποσοστό που είναι και του δημοσίου, και αυτά μπορούν και με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και άλλα ευρωπαϊκά πρόγραμματα να αναβαθιστούν και οικολογικά και να μπορούν να βρουν μια συμφωνία και με τους ιδιώτες και με τους ενοικιαστές να μπορεί να υπάρχει μια κοινωνική στέγαση. Κανένας δεν πρέπει να μείνει στο δρόμο. Στο δρόμο. Αυτό το λέτε καλά εσείς και εγώ θυμάμαι ότι έγιναν αυτές οι προσπάθειες. Έκανε παρεμβάσεις ο Τσίπρας και έρχομαι τώρα και το συνδέω με τα ΜΜΕ. Και ποιος το έμαθε που το κάνατε? Ποιος το έμαθε? Εσείς καλά το κάνατε, αλλά το έμαθε κανείς? Μα και γι' αυτό κάνουμε αυτό το βιβλίο και αυτές τις παρεμβάσεις, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να βαθμιστεί το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου. Εμείς έχουμε βαθύτατα, όταν διαπραγματευόμαστε με την πλάτη στο τοίχο, την έννοια ότι κάνουμε, το κάνουμε για τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν, τις κοινωνικές αναφορές που έχουμε και συγχρόνως ότι πρέπει να λογοδοτήσουμε σε αυτούς. Γι' αυτό υπάρχει ένα βιβλίο που είναι μια συλλογική δουλειά. Έχουν γραφτεί και άλλα βιβλία σε αυτό το ίδιο σκοπό. Ο Βαρουφάκης έγραψε ένα. Ναι, αλλά αυτό όμως είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Βαρουφάκης έγραψε ένα βιβλίο, πόσο καλά τα κατάφερε και πόσο οι άλλοι τον εμποδίσανε. Πόσο κοντά στην αλήθεια είναι αυτό του Βαρουφάκη? Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω ούτε να κάνω αυτοκριτική του βιβλίου. Δεν σας μιλάω να κρίνετε ως συγγραφέα, ως πολιτικό πείτε, κύριε Τσακαλώτη. Έχει το βιβλίο κάποιες υπερβολές.
σε κάποιες στιγμές θα μπορούσα να πω. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Ναι, μέχρι εκεί. Μέχρι σε αυτό. Ωραία. Να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, το έχω πει και δημοσίως αυτό. Νομίζω στον πρώτο εξάμηνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να δώσει ένα μάθημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, να μας τιμωρήσει δηλαδή. Δηλαδή. Εγώ νομίζω και το έχω πει και αλλιώς και ο Άγιος Φρανκίσκος του Ασίση να ήταν πάλι θα έτρωγε ξύλο. Να έρθουμε στο σήμερα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Βρισκόμαστε σε φάση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέρα παραμέρα ανακοινώνει και έναν υποψήφιο από το Κινάλ που έρχεται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε ημερομηνία εκλογών. Και εσείς τι κάνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, περιμένετε? Εμείς δεν περιμένουμε, θα βγάλουμε και ανανεωμένα ψηφοδέλτια πολύ σύντομα. Έχουμε ένα πρόγραμμα που θα εξειδικευτεί, ένα πρόγραμμα που απευθύνεται και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΜέΡΑ25 και στο ΚΚΕ να το συζητήσουμε, γιατί λέμε ότι εμείς μια αριστερά, οι προοδευτικοί πολίτες δεν μπορούν να μείνουν στην καρέκλα αν αισθάνονται όπως αισθάνομαστε εμείς, και είμαι σίγουρος ότι αισθάνονται και αυτοί, την κοινωνική πίεση που υπάρχει. Καλά το λέτε, αλλά θα σας φέρω για κάτι που έγινε, πριν από μερικές μέρες. Εδώ δεν μπορέσατε να τα βρείτε για το κόμμα Κασιδιάρη, ας πούμε. Δηλαδή, ψήφισε το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, εσείς απήχατε, ΚΚΕ, ΜέΡΑ25, εκτός. Ναι, αλλά νομίζω όταν θα μπουν, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικές αποφάσεις που θα πάρουν τα κόμματα είναι άλλα. Άλλες οι αποφάσεις πριν και άλλες μετά. Δεν περιμένω τώρα πριν προεκλογικά να μας στέλνουν καρδούλες. Εννοείται. Να πάνε καλά. Θέλουν να διαφορετικούν σε αυτό. Σωστό, αλλά μετά, όταν είναι οι εκλογές, θα μπει ένα μεγάλο δίλημα. Είμαστε όλοι μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε όλοι μαζί να ξανασυγκροτήσουμε τα νοσοκομεία μας και να επενδύσουμε. Εδώ πάνε να τα κάνουν ιδιωτικά τα απογεύματα. Τώρα τι λέμε. Μα γι' αυτό λέω. Μα γι' αυτό. Άρα έχουμε την πίεση ότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό. Και από αυτά τα οικονομικά κοινωνικά ζητήματα και αυτά από τα προηγούμενα που είπαμε για τα κόκκινα δάνεια και τα σπίτια, μέχρι και τη δημοκρατία, που παρακολουθούνται οι πάντες πια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είστε πεπισμένος ότι παρακολουθούνται οι πάντες εσείς? Δεν ξέρω οι πάντες, αλλά μου φτάνει ένας αρχηγός κόμματος, ένας υπουργός εργασίας, έξι μεγάλοι στρατιωτικοί. Τι άλλο θέλετε? Πραγματικά εσείς πιστεύετε σαν δημοσιογράφος σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έχει παραιτηθεί? Όχι, θα έχει παραιτηθεί. Και να μην δίνει απαντήσεις. Δηλαδή στην ερώτηση γιατί παρακολουθόταν, γιατί η κυρία Βλάχου. Γιατί η κυρία Βλάχου υπογράφει αβέρτα για όλους. Δύο μήνες, ξανά μετά από δύο μήνες, αν είναι πραγματικά υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, έπρεπε να τελειώσει αυτή τότε η ιστορία. Δεν μπορούσε να είναι ο αρχηγός του στρατού και να είναι ύποπτος για την εθνική ασφάλεια. Και να αναβαθμίζεται αμέσως μετά. Άρα κάτι γίνεται. Κάτι. Και μέχρι να μας πούνε, εμείς επιτρέψτε να έχουμε την κοινική άποψη ότι τους παρακολουθούν για πώς να μοιράζεται η οικονομική πίτα. Έτσι δεν είναι? Ότι και στην ενέργεια και στην ανακύκλωση, στην οικονομία της ανακύκλωσης και στα οπλιστικά. Άρα γυρνάμε σε ένα μοντέλο το οποίο, γιατί η κυβέρνηση τι μας λέει, ότι έχουμε ανάπτυξη. Είχαμε ανάπτυξη το 7, είχαμε ανάπτυξη το 8, δεν χρεοκοπήσαμε το 9-10, άρα δεν φτάνει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη για να είναι βιώσιμη πρέπει να στηρίζεται και στην κοινωνία όρθια και σε ένα μοντέλο παραγωγικό που είναι βιώσιμο. Λέει για την ανάπτυξη και μας λέει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σταϊκούρης, κοιτάξτε πώς αυξήσαν οι εξαγωγές. Ναι, αλλά αυξάνονται μεγαλύτερα. Με πιο γρήγορους ρυθμούς οι εισαγωγές. Άρα έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που μπήκαμε στην κρίση, που ήταν ένα μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερες εισαγωγές από εξαγωγές. Άρα είμαστε με το ίδιο πελατειακό κράτος που είχε χτίσει η δεξιά και ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ τα πολιτευτικά, με το ίδιο οικονομικό μοντέλο, με τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα, ανισότητες και όχι βιώσιμο, αφού έχουμε ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Και άρα πρέπει να απευθυνθούμε σε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους ότι αν δεν από τη μεριά της πρόοδου δεν έρθει μια λύση, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχει Μελόνι. Υπάρχει ο Τραμπ, υπάρχει ο Τζόνσον, υπάρχει ο Όρμπαν. Δηλαδή, επειδή
το κλισέ. Σας κατηγορούν για τραμπισμό, ιδιαίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τελευταίο καιρό έχει να το λέει καθημερινά. Να έχεις τον Μαρκόπουλο, τον Πλεύρη, τον Γεωργιάδη και τον Βορύδη και να σε κατηγορούν για τραμπισμό, νομίζω ότι μπορώ να υποθεί αυτό. Δεν μπαίνει στην κουβέντα, λέτε. Συγγνώμη δηλαδή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πραγματικά. Και εδώ, επειδή έγινε η παρουσίαση του βιβλίου, δεν είναι μια παρουσίαση, δεν είναι μια συμβολή στο δημόσιο διάλογο. Στον σαφώς. Πάνω είναι μια, με όντως, επιχειρήματα, όντως, με στοιχεία. Είναι. Έτσι το θέμα είναι ότι αυτά είναι για λίγους, κύριε Τσακαλώτε, και δεν επικοινωνείτε. Βλέπετε τι γίνεται με την υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, στα ΜΜΕ. Βλέπετε τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, που όλα ελέγχονται αυτά. Ένα έσουρου που δεν δουλεύει καθόλου. Καλά. Δεν παρεβαίνει πουθενά. Εντάξει, τώρα και οι δημοσκοπήσεις και κατά ψέματα και το ProRata και το MRB δείχνουν τη μείωση στα ποσοστά. Τα ποιοτικά στοιχεία εκεί, και ακόμα εκεί, και πριν φτάσουμε στα ποιοτικά στοιχεία, ναι, και τη διαφορά τη δείχνουν. Εσείς είστε αισιόδοξος για τις εκλογές, για να έρθουμε και σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι κλείνει μέρα με τη μέρα η διαφορά. Κλείνει. Και νομίζω ότι έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος η Νέα Δημοκρατία να υποτιμήσει το θέμα των υποκλοπών και της δημοκρατίας. Προφανώς και εμένα με ρωτήσετε τι είναι πιο σημαντικό, η ακρίβεια ή οι υποκλοπές, θα πω και εγώ ίδιος θα πω ότι είναι πιο σοβαρό. Αλλά αν δείτε τα ποιοτικά στοιχεία, θεωρούν ότι δεν έχει δώσει πιστικές απαντήσεις. Μα δεν έχει απαντήσει. Ναι, αλλά το θέμα είναι τώρα όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο από ό,τι λένε όλες οι ενώσεις των καταναλωτών, ας πούμε, και το Ίνκα προχθές έβγαλε μια ανακοίνωση, είναι μια φούσκα. Ένα. Άμα πηγαίνει στο βενζινάδικο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλούν, στην Αντλία είναι όλα πάνω. Άρα πρέπει, άρα, γι' αυτό το σύνθημα που βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε, δικαιοσύνη παντού, ναι, οικονομία, κοινωνία, δημοκρατία, πάνε μαζί. Αυτό πρέπει να πείσουμε τον κόσμο. Δεν είναι ότι θα σας λέμε κάτι για την ακρίβεια, θα σας λέμε κάτι για τα νοσοκομεία και σας λέμε κάτι δημοκρατία. Όλο αυτό είναι, συνδέονται και συνδέεται με μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, μια συγκροτική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που έχει πελετειακές σχέσεις με όλο πιο στενό κύκλο πελατών, και άρα αυτό το μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Είστε σε καλό δρόμο να πετύχετε το δικαιοσύνη παντού σε όλα τα επίπεδα? Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και θέλουμε να απευθυνθούμε και στην κοινωνία και στα άλλα πολιτικά κόμματα, γιατί έχουμε ένα συνδυασμό. Τι θα κάνουμε άμεσα, mm-hmm, για αυτά τα προβλήματα που είπαμε μόλις τώρα, τα περιγράψαμε από το σπίτι μέχρι την ακρίβεια σε αυτό, αλλά και πώς θα πρέπει να μπουν τα θεμέλια για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Όπου σας λέω ότι η διαχωριστική γραμμή πια παντού μετά από το 2009 είναι ότι η οικονομία και η κοινωνία πρέπει να πάνε μαζί. Δεν μπορούμε πια αυτό το αφήγημα, το λένε και trickle down economics, αν το έχετε ακουστά, δηλαδή ότι πρώτα θα οι πλούσιοι θα γίνουν πιο πλούσιοι, ναι, θα επενδύσουν και κάποια στιγμή θα μοιραστεί η πίτα. Αυτό πέθανε το 2009 παγκοσμίως. Τέλος, δηλαδή, δεν και όποια κυβέρνηση εκεί το πιστεύει και το εφαρμόζει, πολύ γρήγορα χάνει την πολιτική δηλαδή ισχύτω. Δεν είμαστε στο μοντέλο, ας πούμε, ο πλούσιος να γίνει παντοδύναμος για να μοιράσει χρήματα. Ναι, ναι. Να δώσει κατώτατο μισθό. Ναι, θέλει, ναι, να, ναι, δώσει τον κατώτατο μισθό πάνω από τα 800 ευρώ. Πώς τους βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι κόστος. Αλλά η αύξηση του κατώτατου μισθού όλων των άλλων επιχειρήσεων είναι ζήτηση για το προϊόν τους. Έτσι δεν είναι? Άρα ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, και γι' αυτό και οι ενώσεις των μικρομεσαίων είναι υπέρ της αύξησης των μικρομεσαίων, γιατί κατανοούν ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Δηλαδή, από ό,τι διάβασα στις τελευταίες μελέτες για τα σούπερ μάρκετ, ότι ο κόσμος πληρώνει τα ίδια λεφτά που πλήρωνε πριν από ένα χρόνο, αλλά παίρνει λιγότερα πράγματα. Όχι μόνο αυτό. Μειώνουν και την ποσότητα. Ναι. Αυτό κι αν είναι. Αυτό το έκανε ο Γεωργιάδης, γιατί άμα είναι λιγότερος όγκος, μπαίνει περισσότερο στο καλάθι. Φαντάζομαι. Είστε πολύ γλαφυρός, το περιγράψατε. Σας ευχαριστώ. Δύο λόγια για τα Χανιά δεν μου είπατε. Σας αρέσουν τα Χανιά? Έχετε ξανάρθει? Υπάρχει άνθρωπος που έχει θύσει τα έλεγχα. Έχετε γνωρίσει, εγώ δεν έχω γνωρίσει τέτοιο. Και τώρα δεν το λέω να λέω κομπλιμέντα. Νομίζω είναι από τα 2-3 σημεία σε όλη την Ελλάδα που είναι. Είναι και το Ρέθυμνο πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, μ' αρέσει και η παλιά πόλη εδώ, αλλά έχει κάτι το μαγικό τα Χανιά. Βλέπω και ότι ενεργοποιήστε το. Ήμουν σε ένα κανάλι που είχε διάφορους ανθρώπους που ενεργοποιούνται για την Τουρκία, ναι, τώρα, δηλαδή αυτή την αλληλεγγύη, ναι, 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 δηλαδή, ναι, ναι, που ήταν συγκινητικό αυτό. Όλη δηλαδή η Δήμη των Χανίων και πολλές οργανώσεις
και πολλέ συλλογικότητε, όλοι είναι το μπροστά. Είδα αυτό το ρεπορτάζ και συγκινήθηκα αυτό. Γιατί εντάξει, και εγώ λέω ότι θέλω την αλληλεγγύη μου και στου ανθρώπου τη Συρία και τη Τουρκία. Αλλά εδώ πρέπει να κάνουμε και κάποια πρακτικά πράγματα. Στην Συρία πρώτα αυτό ήταν δεικτικό που κάνατε. Νομίζω είναι και πολύ σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό. Γιατί όπω καταλαβαίνετε έχουν τραβήξει τα χιλιαμύρια έτσι κι αλλιώ. Είναι μια καταστραμμένη χώρα και πριν από το σεισμό. Οπότε φαντάζεστε τι υποδομές έχουν για να το αντιμετωπίσουν όχι μόνο το άμεσο του σεισμού, αλλά και πώς το διαχειρίζεσαι μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.